κύμα του χρόνου. Φιλοξενούμε τη Μαρία Φαντουδάκη. Τη Μαρία της Ειρήνης, όπως είναι γνωστή. Ένα άτομο ευαίσθητο, δημιουργικό, που με τη ζωγραφική της, την ποιήση, τη μουσική, τα βίντεο που δημιουργεί, μας μεταδίδει μηνύματα που μας συγκλονίζουν. Είναι μεγάλη τιμή για μας που επέλεξε τον Δήμο από Κορώνου για να παρουσιάσει το βιβλίο της. Σε αυτό το υπέροχο σκηνικό που ήδη επιμελήθηκε. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς επίσης και τους συνδιοργανωτές αυτής της βραδιάς, τα Χανιώτικα Νέα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπάμπο Πρίνος. Θέλω να καλέσω τον κύριο Λιματζάκη Λεωνίδα, αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Βάμου, για ένα χαιρετισμό. Ο δημάρχος μας, ο οποίος λόγω ανεδημένων υποχρεώσεων του μπορούσε να παρευρεθεί στην ωραία εκδήλωση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Φαντουδάκη Μαρία, την οποία ξέρω πάρα πολλά χρόνια, για τον χώρο τον οποίο επέλεξε αυτό την αυλή του Γυμνασίου Βάμου να παρουσιάσει το βιβλίο της σε αυτή την όμορφη έκθεση. Κυρία Μαρία, σε ευχαριστώ ειδικό σαν Βαγκαρός ιδιαίτερος και μετά σαν από Κορονιώτης. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην αποψινή εκδήλωση. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος χαιρετίζει την απόψινή εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου μιας αναγνωρισμένης καλλιτέχνηδας, ποιήτριας, συγγραφέως και για την αντιπολεμική της δραστηριότητα της αποκορονιώτισσας Μαρίας Ορφανοδάκη. Την ευχαριστούμε που επέλεξε το Βάμο για την παρουσίαση του βιβλίου της και την έκθεση των έργων της. Ασφαλώς, αποκτά και ιδιαίτερη σημασία που η εκδήλωση αυτή δεν γίνεται μόνο κάτω από τους προβολείς που τη φωτίζουν τούτη την ώρα, αλλά διότι γίνεται και κάτω από τους προβολείς της ιστορίας του αποχώρου και του υψίστου εκείνου εθνικού χρέους, έτσι όπως το ένιωσαν οι παλιοί μας. Το αγώνα των προγόνων μας για την ελευθερία. Θέλω να πω και να υπενθυμίσω ότι σε αυτόν τον ιστορικό χώρο που γίνεται η εκδήλωσή μας απόψε, στις 18 Μαΐου του 1896, τη μάχη του Βάμου, δηλαδή πριν από 120 χρόνια, μετά την ταπεινωτική αποχώρηση των Τούρκων από το Βάμο και αφού έκαψαν οι μεταπολιτευτικοί επαναστάτες στο διοικητήριό τους και τα γεγονότα τότε σήμαναν την απελευθέρωση του αποχώρηνα και την απαρχή της απελευθέρωσης ολόκληρης της Κρήτης, ανάμεσά τους ήταν και ο πρόγονος παππούς της Μαρίας Ορφανοδάκη. Ο Στάθης Περουλής από τα Σελιά από Κορώνο, αργότερα πρώτος αιρετός δήμαρχος Βάμα για μια δεκαετία ολόκληρη και ακόμα πιο αργότερα βουλευτής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε πείσμα ίσως του παλιού πια τυράννου και στα θεμέλια εκείνου του καταστραμμένου συμβόλου της δύναμης και της επικυριαρχίας του Σουλτάνου κατά των Κρητικών, δηλαδή στα θεμέλια του καταστραμμένου διοικητηρίου των Τούρκων, πήρε τη θέση του αργότερα και χτίστηκε αυτό το γυμνάσιο, το ιστορικό γυμνάσιο Βάμου. Ελεύθερο πλέον και από το πνεύμα των Κρητικόπουλων, πολλών γενεών που έχουν ξεσκολήσει από τότε, συναντάται απόψε με το ελεύθερο εκείνο πνεύμα της Μαρίας Ορφανοδάκη που τη χαρακτηρίζει. Έτσι, με τη γνώση της αλήθειας της ιστορίας μας, της ένδοξης της ιστορίας μας, όπως είναι αυτή του αποκόρωνα, αποκτούμε και τη γνώση από πού προερχόμαστε, επομένως, και προς τα πού στο μέλλον πρέπει να πάμε. Καλησπέρα σας και καλώς εσμίξαμε. Πρόλογος. Στο ένδοξο πάνε ποτέ, αλλά γεννήν και αεί, ιδιαίτερα φιλόξενο απόψε, να είστε καλά, κυρία Γυμνασιάρχης και κυρία Ειρήνη, Γυμνάσιο Βάμου, η παρουσίαση του βιβλίου της καταξιωμένης ανά το Πανελλήνιο, αλλά και διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια, από κορονιώτισσας πρωτίστως, ζωγράφου και ποιήτριας, σφαιρικής καλλιτέχνηδος Μαρίας Ορφανδάκη, για να μην καθαρίσω. Ενός βιβλίου, χάρμα ιδέστε και κυρίως χάρμα αναγυγνώσκη, που βγήκε με χορηγία της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, που επιμένει με τον ιδρυτή και εκδότη της Γιάννη Γαρεδάκη να παράγει πολιτισμό στον τόπο. Με συνδιοργανωτές τον Δήμο από Κορώνο και τον Ιστορικό Ιδιαίτερα Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Πρίνος της Ιστορικής Πρωτεύουσας της Επαρχίας των Αποχωρών.
ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, της αγαπημένης Αγίας του λαού μας, που δεν διστάζει εκτός όλων των άλλων να τα βάζει και με τον δαίμονα. Όπως τη Μαρία Καλλιόρα, που μια ζωή αντιπαλεύει τους κάθε λογής δαιμόνους με το έργο τους. Με το έργο της. Τον δαίμονα του πολέμου, τον δαίμονα της αδικίας, τον δαίμονα της ανέτειας, τον δαίμονα της αμάθειας, όντας πάντα σε ρόλο θύλακα αγγέλου. Με αφορμή ωστόσο την Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, στρατευμένη, αυτοστρατευμένη στις υποθέσεις της ειρήνης, του δίκαιου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η Μαρία. Μια ζωή από τότε που μπήκε με το σπαθί της τέχνη της στα 16 της χρόνια στην αγορά των μεταπρακτών, όπου μόνιμα και διαρκώς διατιμώνται τα αδιατίμητα, κραυγάζοντας δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Στάση πρώτη. Ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα, τουλάχιστον από αυτά που εγώ έχω παρουσιάσει και έχω παρουσιάσει αρκετά, είναι το «Για να μην καθώ», «Νος του γελός», της γνωστής και ως μο Μαρίας Ορφανουδάκη. Ένα βιβλίο συλλεκτικό και ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την εμφάνιση, ως προς την έγνωση, που μόνο η Μαρία, με τη βοήθεια όμως των χανιώτικων νέων, μπορούσε να βγάλει. Ένα βιβλίο λεύκωμα ζωγραφικής και ποίησης. Ζωγραφικής εν είδη ποίησης που σωπαίνει και ποίησης εν είδη ζωγραφικής που μιλάει, για να θυμηθώ τον Σιμονίδη τον Κίο σε ένα πρώτο επίθετο. Στάση δεύτερη, προς τον ίδιο της δικαιοσύνης. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο, μας λέει ο Τάσος Λιβαδίτης. Λοιπόν, η Μαρία λέει σε ένα ποίημά της το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Με μουδιασμένα βήματα, πάλι κοντά σας έρχομαι και ψάχνω ανάμεσά σας για να βρω κουράγιο, μικρού Άτλαντα, φορτωμένη με ένα κόσμο αδικίας, λίγη μετατόπιση να του δώσω προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Ακριβώς γιατί μια ζωή, από τότε που κατάλαβε τον κόσμο να λέγεται άνθρωπος, δεν έχει πάψει ούτε στιγμή να αγωνίζεται για την ειρήνη και για το δίκαιο. Από την εφηβική της ηλικία, όταν τάραξε τα νερά φορώντας κάπα φωσκού, έχοντας σαρβάσει από το 1981 το μοναδικό στο είδος του εργαστήριο ειρήνης στην αρχαία Απτέρα. Από την απάντηση που έδωσε η Μαρία πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν την επισκέφτηκα για ένα αφιέρωμα στα χανιώτικα νέα. Όχι, δεν πνίγεται στα δικά της δάκρυα η Μαρία, στην προσπάθειά της να στερέψει τα δάκρυα των άλλων. Δεν καταθέτει τα όπλα, ακόμα και όταν την έχει κατακυριεύσει, και αυτό γίνεται συχνά, η απογοήτευση. Λάβετε, φάγετε την αδυναμία μου. Την ακούμε συχνά πυκνά να μας το λέει μέσα από το έργο της και στις καθημερινές της κουβέντες. Αυτό. Άλλες τόσες φορές ωστόσο και πάντα μια παραπάνω την ακούμε να λέει και το άλλο. Πείεται εκ της δυνάμεώς μου πάντας. Η Μαρία είναι συνάμα λιλιπούτια και τιτάνια. Απλή και δεδαλώδης. Ήρεμη και αταριασμένη. Προσιτή και απόμακρη. Λέει αυτήν ο Τάκης Μπουγιουκλάκης που την ξέρει από παιδούλα και την παρακαλεί να συνεχίσει να είναι η αίρια της ειρήνης σε αυτήν την πολεμοκίνδυνη εποχή που ζούμε. Η ίδια, κατά δήλωσή της, σε ένα από τα εξομολογητικά ποίηματά της, που το μεταφέρω στο τρίτο πρόσωπο, θαρρεί
πως μέσα της αλληλοσπαράζονται καρδιά, ψυχή και αγές να δίνουν θέλουν. Τότες δεν θα να φρονιαστούν σε μια γωνιά και να την αφήσουν ήσυχη, όπως κι αν συμβουλή της κι αν άκουγαν. Δεν ξεγελιέται πως πρώτη αυτή με τη σειρά της ενδία θα γίνει πάλι για να ξαναπιαστούν. Στάση πέμπτη, επαναστάτης το της με γιώτα, με αιτία. Επαναστάτης το της με γιώτα, μια ζωή με αιτία η Μαρία Ορφανουδάκη. Τη σκήνων ρήμαση τη θόνη, των ρημάτων του παππού της, του Ευστάθιου Περουλή, που εκτός των άλλων εκκριμάτισε ολόκληρον δεκαετία ερετός δήμαρχος Βάμου και πρώτος βουλευτής του Ελευθερίου Βενιζέλου και του πατέρα της, του δασκάλου Γεωργίου Ορφανουδάκη, ξεχωριστού δασκάλου, για παράδειγμα, αλλά και της μητέρας της, που από την ηρεμία της Ούρης ονειρευόταν με τη σειρά της έναν καλύτερο κόσμο. Όπως ακριβώς τον ονειρεύεται η Μαρία, που δεν μπορεί να μένει απαθής και να βλέπει το άδικο όπου γίστη. Αρχίζει ενωμένης από τον πόλεμο του Βιετνάμ στις αρχές της δεκαετίας του 70, που κατά δήλωσή της την σημάδεψε. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε. Μα λέει στον τίτλο του πιο γνωστού βιβλίου του ο Τούρκος συγγραφέας Ασίς Νεσί. Αυτή την φράση μήνυμα επαναλαμβάνει διαρκώς σαν κοινό παρονομαστή στο όλο έργο της. Έτσι όπως στο βιβλίο της παρουσιάζεται η Μαρία. Στους πίνακες της ζωγραφικής της και στις φωτογραφίες της με την τεχνική του Photoshop, που είναι σιωπηλά ποίηματα, και στα ποίηματά της που είναι ομιλούντες πίνακες και ομιλούσες φωτογραφίες. Όπως και στα ανθολογημένα πεζά κειμενά της, βασικά ομιλίες της άλλωστε. Είναι φανερό. Η ζωγράφος ποιήτρια ή η ποιήτρια ζωγράφος, αν προτιμάτε, Μαρία Ορφανουδάκη, δεν μπορεί να ζει σε ησυχία όταν τα δάχτυλα της καθημερινής ανάκρισης ματώνουν τις σπουλές της ψύχης. Η Μαρία της αγάπης, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα ωστόσο η Μαρία της κυρίου. Στα μάτια του μωρού παιδιού βλέπω την κύριη. Στο κελάγιμα του σπουλιού ακούω την ειρήνη. Τρατοδικούς. Καταξιωμένη και ως ποιήτρια η Μαρία Ορφανουδάκη, και ως ζωγράφος και ως σκηνοθέτης και ως φωτογράφος και ως μουσικός. Ως ποιήτρια. Για τη Μαρία Ορφανουδάκη και το έργο της, ιδιαίτερα αυτό της ζωγραφικής που έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, έχουν αποφανθεί οι κορυφαίοι των γραμμάτων και της τέχνης, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ο Ιωάννης Ξενάκης, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Φρέντι Γερμανός, ο Μάνος Κατράκης, ο Λικούργος Καλέλης, αλλά και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες, όπως ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου Τεσσερίου Ειρηνέως Γαραλάκης, Άγιος της Λύρης του λαού μας, ο Νίν Αποκειδονίας και Αποκορώνου Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Κυριναίος Αθανασιάδης, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και άλλοι πολίτες. Η αγάπη της στην Κρήτη και την ανθρωπότητα, η ευαισθησία της στην ειρήνη και την συνεργασία των λαών δείχνουν άνθρωπο με προσωπική σφραγή. Σίγουρα ο κόσμος μας, ο χρεοκοπημένος, χρειάζεται θεραπεία και σωτηρία. Τα που έχει γράψει για τη Μαρία και για το έργο του, μεταξύ των άλλων, ο Ειρηνέος Γαρανάκης, για να μείνω μόνο σε αυτό. Δική του και η επισήμανση του υψηενικού λόγου, ότι ο δρόμος της Χάριτος είναι στρωμένος με την πέτρα της θυσίας. Τον ξέρει καλά αυτόν τον δρόμο η Μαρία Ορφανουδάκη και γι' αυτό ακριβώς συνεχίζει τον αγώνα της, ξέροντας κατά βάθος και τις κακοτοπιές που συναντά. Αυτομετερίζει τον απταίο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και ισόταν η αγώνα. Όχι, δεν αλλάζει ο κόσμος και μάλλον. Όχι, δεν αλλάζει τον κόσμο ούτε η γεωγραφική, ούτε η ποιήση, ούτε γενικότερα η τέχνη Μαρία. Εκ των όν που κάνε αυτό. Ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι
και να αγωνιστούν για έναν καλύτερο κόσμο. Οι αγώνες, οι όποιοι αγώνες, δικαιώνονται μόνο όταν συνεχίζουν. Η ανάγνωση του οποίου ούτως ή άλλως είναι προσωπική υπόθεση και γιατί σε κάθε περίπτωση ουκ εντοπολώ το όποιο έχει. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κλείσω με το δικό της ακέραιο στην ωραιότητά του και ωραίο στην ακέραιότητά του, πάντοτε σε πρώτο ενικό λόγο. Αρμάθιασα καρδιές από χωράφι που το είχα εγώ σπαρμένο, μόνο με αυτές. Αρμάθιασα καρδιές από χωράφι που το είχα εγώ σπαρμένο με σπόρο καρδιάς που μου είχε περισσέψει. Κύριε Αντιδήμαρχος, εκμεταλλευτείτε με την καλή έννοια ως Δήμος την Μαρία Ορφανουδάκη, προβάλλοντας το έργο της. Μαρία, έρχο. Κοίτα πως λάμπει το φεγγάρι απόψε στο βαμιανό ουρανό, στον αποχωρονιώτικο ουρανό. Πως λάμπουν τα άστρα. Κοιτάξτε όλοι πως λάμπει το φεγγάρι απόψε στον αποχωρονιώτικο ουρανό. Πως λάμπουν τα άστρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαιρετώ σας. Κάτι το Βαγγέλη δεν είναι εύκολο. Διότι ο Βαγγέλης έφτασε στη στάση και έβλομη. Ο ίδιος ήταν διόγκορη στάση. Ήταν μια ομιλία εντυπωσιακή όπως πάντα. Που συγκινεί και συγκίνησε το ακροατήριο και επαναλαμβάνω το να διαδέχεται κανείς στο βήμα το Βαγγέλη είναι μια δύσκολη προσπάθεια και μετά από όσα ακούστηκαν φαντάζομαι δεν θα περιμένετε να λάβω το λόγο για το περιεχόμενο του βιβλίου. Στο βήμα έχω ανέβει μετά από παράκληση της Μαρίας, η οποία επιθυμούσε να πω δυο λόγια για τον παππού της, το Στάθη τον Περουλή. Να πω όμως πρώτα απ' όλα ότι η ίδια με το έργο της ξεκινά από τις ρίζες του παππού της. Αυτά που ανέλησε προηγουμένως ο Κακατσάκης συνδέονται με μια ηρωική γενιά. Από αυτή τη γενιά προέρχεται η Μαρία. Ο επαναστάτης δεν κρατά πάντα όπλα βέβαια. Με κάθε τρόπο εκδηλώνει την επαναστατικότητά του. Είτε με το χρωστήρα, είτε με την πένα, με χίλιους τρόπους. Και αυτό η Μαρία το κατάφερε στον υπέρτατο βαθμό. Ξεκινώντας εκεί από το μικρό χωριό της Σούρης, ο Στάθης ο Περουλής, ο παππούς της, μόλις 19 χρονών, παιδί σχεδόν ακόμα, λαμβάνει μέρος στην πρώτη επανάσταση του 1889. Μια επανάσταση που δεν είχε επιτυχία, αλλά προετοίμασε μια άλλη του βάμου. Στις 18 μέρες που ξεσηκώθηκε όχι μόνο ο αποκόρονας, αλλά και το Ρέθυμνο και τα Σφακιά και ο Άγιος Βασίλης και η Κηδονία. Χιλιάδων είχαν συγκεντρωθεί εδώ και πολιόρκησαν το διοικητήριο. Από τους πρωταγωνιστές ο Στάθης ο Περουλής και αργότερα μετά ακολούθησε το ακροτήριο. Η τελευταία απελευθερωτική επανάσταση της Κρήτης του 1897. Ο Περουλής δίπλα στο Βενζέλο το 1897 μαζί ξεκινούν από τη Μαλάξα, κατευθύνονται στην Αλμυρίδα και με ιστιοφόρο περνούν στο ακροτήρι.
δραματικές ώρες, ώρες όμως που εγκυμονούν την απελευθέρωση, την οριστική απελευθέρωση της Κρήτης. Και εν συνεχεία οι επαναστατικές συνελεύσεις στους Αρμένους και κατόπιν στις Αρχάνες. Εκεί πια ο Στάθης ο Περουλής μετέχει στη συνέλευση και είναι μάρτυρας και ταυτόχρονα σωτήρας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι η πρώτη απόπειρα κατά τη ζωή του μεγάλου πολιτικού όταν διαφώνησε με τους πληροεξουσίους από όλη την Κρήτη που επιθυμούσαν άμεση κατάπαυση του επαναστατικού αγώνα. Ανεφόρον παρενέβη την τελευταία στιγμή και αφόπλησε τον επίδοξο δολοφόνο του Βενιζέλου. Και βέβαια άλλο ένα περιστατικό που δεν είναι γνωστό, στον Αλμυρό επίσης απέτρεψε μία συνωμοσία κατά της ζωής του Βενιζέλου. Τον ακολουθεί κατόπιν στο Θέρισο. Εκεί συμμετέχει, αγωνίζεται και είναι από αυτούς που συντελούν στην επικράτηση του επαναστατικού κινήματος του Θερίσου. Και κατόπιν, στο Δήμο Πάμου, σε αναγνώριση των μεγάλων υπηρεσιών του, ψηφίζεται με τεράστια πλειοψηφία, γίνεται δήμαρχος του τότε Δήμου Πάμου και παραμένει επί πολλά χρόνια εγγυητής πλέον της ειρηνικής περιόδου με έργο, με φροντίδα για τα οικονομικά. Ιστορικοί αναφέρουν ότι ήταν από τους πλέον επιτυχημένους δημάρχους στον οικοκέρδημα των οικονομικών του Δήμου. Αναγνωρίζεται ο αγώνας του, είχε συμμετάσχει ως κληρακούσιο σε δύο επαναστατικές συνελεύσεις, αλλά το 1927 ξαφνικά πεθαίνει, αφήνοντας δύο ορφανά παιδιά και την σύζυγό του. Και βεβαίως ένα από τα ορφανά παιδιά ήταν η μητέρα της Μαρίας, το όνομά της πρέπει να είναι Πινελόπη. Καλά το λέω, Μαρία? Πινελόπη. Που ήταν η μητέρα της Μαρίας, αυτή που μεταλαμβάνεται μετά το αγωνιστικό πνεύμα που είναι μέσα στη ψυχή της Μαρίας, διότι για να γίνει αυτό το έργο που έκανε Μαρία, για να έχει αυτή την αναγνώριση, την πανελλήνια, τη διεθνή αναγνώριση, πρωτίστως χρειάζεται να έχει μια ψυχή αγωνίστικη. Και ήρθαμε απόψε εδώ για να ακούσουμε τον Βαγγέλη, για να παρουσιαστεί ένα βιβλίο που σας το συνιστώ, αξίζει τον κόπο να το αγοράσετε και να το βάλετε στις βιβλιοθήκες σας. Ο μαγευτικός λόγος του Βαγγέλη. Δεν έχει ανέλη πάνω τα χανιώτη κανένα και ο Γιάννης ο Γαρεδάκης, που είναι χορηγή, που είναι χορηγός αυτού του βιβλίου και που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ο τύπος δεν είναι μόνο και ακόμα περισσότερο επαγγελματικός, δεν είναι μόνο για την παρουσίαση του ρεπορτάζ ή των γεγονότων. Ο τύπος έχει και μια άλλη αποστολή να συμβάλλει στον πολιτισμό μας. Και τα χανιώτικα νέα, το ξέρετε όλοι, έχουν μια ξεχωριστή συμβολή και πρωτοπορούν πράγματι πανελλήνια. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον Δήμο από χρόνο και τον απουσιάζοντα Δήμαρχο, ο οποίος πράγματι έχει αγκαλιάσει όλες αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και γίνονται αρκετές στον αποκόρονα, έχει μια παράδοση η επαρχία μας. Και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βάμου, που έχει μια μακρά ιστορία. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία,
για τη μεγάλη της προσφορά στον πολιτισμό. Μια προσφορά ξεχωριστή που την αναδεικνύει όχι μόνον σαν ένα ενεργό μέλος όχι πλέον της αποκορονιώτικης ή της χανιώτικης κοινωνίας αλλά και της Κρήτης με μια πανελλήνια και διεθνή εμπίθεση σπάνια. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη για τον λόγο του. Επαναλαμβάνω, εάν έλειπε ο Στάθης ο Περβής, δεν θα έπαιρνα το λόγο. Αρκούσε ο Βαγγέλης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν να πω, δεν έχω πράγμα να πω, όλα τα λέει το βιβλίο. Θέλω όμως τα αυτονόητα ότι πραγματικά είναι απόλυτα συγκινημένοι σε αυτό το χώρο που βρίσκουμε. Στο Βάμο, που δίπλα ακριβώς, στη Σούρη, είναι η Πάνω. Και πέρα δίπλα, στα Σιλιά, στο Άγιο Πνεύμα, ο Πατέρας μου. Επομένως, αυτό είναι αυτονόητο, το πώς μπορεί να νιώθει οποιοδήποτε άνθρωπος. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, πράγματι, τον Γιάννη Καραλάκη, που πίστευσε στην προσπάθειά μου, γιατί μονάχα εκείνος θα μπορούσε, δεν έχω λόγες δυνάμεις, σαφώς, δεν τρέχω γι' αυτό, το να εκδοθεί αυτό το βιβλίο που ήταν μια επιθυμία μου ετών. Να συγκτήσω ένα μέρος των προσπαθειών μου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και πέρα από το ευχαριστήσω και τα εκατό είμαι την κουρασμένη. Λοιπόν, καλά, σαφώς, τον Βαγγέλη, τον Κατσάκη, που τι να πω, πραγματικά, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Ναι. Αφού όμως θα τη μιλήσω για άλλα. Έχω ξεχάσει τον αυτό. Τώρα, αξίζει νομίζω, όταν ερχόμουν τώρα, το πώς ξεκινήσαμε από την Κρήτη.